Hey guys, so today what I've got is something different. I've actually interviewed the Archbishop Makario of Kenya, and what he's going to do, he's going to talk to us about a miracle that happened with Holy Communion in Kenya, and also just to find out a few things about him, because he's actually the spiritual child of a saint. So please, listen to the whole interview, and we are truly blessed to have the Archbishop of Kenya allow us to interview him. Now, all I will say is it's in Greek, because his Greek is better. So I'm going to include subtitles under, so you guys can understand obviously what we're saying. So thank you all and enjoy. Πριν ξεκινήσουμε με το θαύμα, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θα ήθελα να πω ότι είναι πνευματικό παιδί του Αγίου Σοφρονίου από το Essex. Τώρα, θα αφήσω τον Σεβασμιότατο, τον Αρχιεπίσκοπο μας, να μας πει ένα πανέμορφο θαύμα με τη Θεία Κοινωνία που έγινε στην Κένια. Χαίρετε, Σεβασμιότατε! Χαίρετε, αγαπητέ Παναγιώτη! Χαίρετε! Σας χαιρετώ λοιπόν από την Κένια και στέλνω την αγάπη μου και τις ευχές μου σε όλους τους ακροατές της Αυστραλίας. Σας ευχαριστούμε! Ελπίζω να μπορέσω να τους βοηθήσω πνευματικά. Βρίσκεστε πολύ μακριά και δεν μπορείτε να φανταστείτε το έργο που γίνεται εδώ για τη διάδοση της Ορθοδοξίας από τη μια μεριά της Κένιας ως την άλλη. Με τη βοήθεια του Θεού βρίσκομαι εδώ και 40 χρόνια. Όπως είπατε πολύ ορθά, ο πνευματικός μου ήταν ο σημερινός ανακηρυχτής Άγιος Σοφρόνιος, μάλιστα, ο οποίος τότε βέβαια δεν είχε επίσημα ανακηρυχτή Άγιος και ήταν ο εξομολόγος μου. Εγώ ήμουν 20 χρονών. Μάλιστα. 20 χρονών όταν τον συνάντησα. Μάλιστα. Και βέβαια, αυτός είμαι βέβαιος, είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Διότι ό,τι μου έλεγε τότε, όλα αυτά στη συνέχεια εκπληρώθηκαν. Να ξέρω ότι μιλούσα σε έναν Άγιο. Αυτός όμως μου έλεγε τι θα μου συμβεί στη ζωή μου. Τα άκουα και απορούσα και εγώ και έλεγα μα είναι δυνατόν, έτσι θα γίνουν και τα λοιπά. Και όμως όταν ήρθε η ώρα για να έρθω στην Αφρική μου έδωσε την ευλογία του. Και είμαι βέβαιος ήξερε τι θα ακολουθήσει. Μάλιστα. Πράγματι, όταν σε μια φάση επέστρεψα πίσω στην Αγγλία από την Αφρική ως λαϊκός, μου απεκάλυψε ο γέροντας, ο Άγιος Σοφρόνιος, ότι θα γίνω επίσκοπος. Μάλιστα. Και του είπα εγώ βέβαια, γέροντα, μα είμαι ένας λαϊκός, πώς μπορώ να γίνω επίσκοπος. Μου λέει, και όμως αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Έχω εγγενιάσει μέχρι στιγμή 150. 150 εκκλησίες. Για να εγγενιάσω 50. Αμήν. 50 εκκλησίες, οι οποίες είναι τέλος πάντων χτίζονται ή θα τελειώσουν. Περιμένουμε να τις ολοκληρώσουμε. Μάλιστα. Για να τις εγγενιάσω. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, μπορείτε σας παρακαλώ, άμα μπορείτε, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε και δεν έχετε πολύ χρόνο, αλλά άμα μπορείτε αυτό το θαύμα που έγινε με, πιστεύω τώρα είναι ιερέας που είχε AIDS και τον είχατε πάει στο νοσοκομείο, μπορείτε να μας το πείτε αυτό, σας παρακαλώ, το θαύμα. Βεβαίως θα σας το πω. Πράγματι είναι ένας σπουδαίος ιερέας αυτός, τώρα με την πρεσβυτέρα του εργάζονται και οι δύο πάρα πολύ καλά εδώ. Αλλά τότε που έγινε το θαύμα ήταν την εποχή εκείνη με το AIDS. Ναι. Αυτός ο ιεροσπουδαστής λοιπόν είχε AIDS. Ναι. Δεν ήθελε να πάει μόνος στο γιατρό, με πήρε εμένα και πήγαμε μαζί στο γιατρό. Μάλιστα. Τον εξέτασε ο γιατρός και ο γιατρός μας απεκάλυψε ότι θα πεθάνει γιατί έχει το AIDS. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε τώρα τον καημένο τον ιεροσπουδαστή, 20 ετών παιδί, να ξέρει ότι θα πεθάνει. Ήρθε σε μένα, εκάθισε στο γραφείο μου και έκλαιγε και τα δάκρυά του έτρεχαν μέχρι κάτω στο πάτωμα. Λοιπόν, οπότε τι να του πω τώρα, τι να τον συμβουλέψω, πώς να τον παρηγορήσω.
Και βέβαια που είπα ότι γίνονται στην εκκλησία μας θαύματα. Και για να τον ανακουφίσω, του είπα ότι θα πας τώρα στο ναό να προσεύχεσαι. Μάλιστα. Πολύ νύχτα, εγώ αύριο θα λειτουργήσω το πρωί, θα έρθεις, θα κοινωνήσεις, εφόσον εξομολογήθηκες τώρα όλες τις αμαρτίες σου, είσαι άγγελος, σαν να είσαι άγγελος, έλα αύριο το πρωί να κοινωνήσεις. Και πράγματι όλο το βράδυ προσευχόταν. Και ήρθε το πρωί στη λειτουργία, τον κοινώνησα. Μάλιστα. Και μετά αισθάνθηκε αμέσως ότι κάτι έγινε μέσα του. Και τι ήταν αυτό το κάτι που έγινε μέσα του? Μου εζήτησε να τον πάρω στο γιατρό. Ναι. Μου είπε, αισθάνομαι πολύ καλά σήμερα μετά την θεία κοινωνία. Βέβαια του είχα υποδείξει την προηγούμενη μέρα ότι στη δική μας την παράδοση η θεία κοινωνία είναι, όπως είπα προηγουμένως, φάρμακον αθανασίας ψυχής και σώματος. Ναι. Πολλές ασθένειες θεραπεύονται από τη θεία κοινωνία. Αμήν. Και έτσι τον επίνα στο γιατρό. Μάλιστα. Τον εξέτασε ο γιατρός, έφερε τις εξετάσεις τις προηγούμενες και μας τις έδειξε ότι όντως έχει το AIDS. Ναι. Και μετά μας έφερε τις εξετάσεις της ημέρας εκείνης και μας είπε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτε διότι δεν βλέπω να έχει την ασθένεια. Και έτσι καταλαβαίνετε τώρα την χαρά και τον ενθουσιασμό του νεαρού αυτού ιερός σπουδαστή, ο οποίος στη συνέχεια παντρεύτηκε, χειροτονήθηκε και τώρα είναι ένας από τους καλύτερους ιερείς. Την εποχή εκείνη εδώ υπήρχε η πανδημία του AIDS. Μάλιστα. Θυμάστε την εποχή εκείνη που ο κόσμος εδώ βγαίνει ιδιαίτερα, πέθανε από το AIDS. Ναι. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν και λειτουργούσα στους Μασάι, είναι μια πρωτόγονη φυλή η Μασάι. Ναι. Και λειτουργούσα μαζί με τους μαθητές μας, διακόνους και πρεσβυτέρους. Οπότε πρόσεξα, ο κόσμος ήταν περίπου 400 άτομα εκεί να κοινωνήσουν. Ναι. Τους κοινώνησα όλους. Μάλιστα. Τους κοινώνησα και καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν πολλά μικρόφια. Ναι. Υπήρχαν πολλές μύγες. Ναι. Και πολλά άλλα έντομα τα οποία έπεφταν μέσα στο δισκοπότηρο. Και καταλαβαίνετε, όπως είπα προηγουμένως, η ασθένεια αυτή του AIDS ήταν διαδεδομένη πάρα πολύ τότε και πέθανε ο κόσμος. Μάλιστα. Οπότε κάναμε τελείωσε η λειτουργία και πρόσεξα ότι οι διάκονοι μου και οι πρεσβύτεροι μου φοβόντουσαν, τους έλεγα ότι κάποιος από εσάς θα πρέπει να πάρει το θείο το δισκοπότηρο και να καταλύσει ό,τι έμεινε μέσα στο δισκοπότηρο. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα τον φόβο που όλοι είχαν. Είναι πολύ φυσικό και ανθρώπινο. Μάλιστα. Οι άνθρωποι είναι να φοβούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Οπότε επειδή το αντιληφθήκα ότι είχαν φόβο, τέλος πάντων σε ποιον θα αναθέσω να κάνει την κατάλυση, τώρα θα σας δείξω εγώ πώς γίνεται η κατάλυση από το Άγιον Ποτήριον. Πήρα το Άγιον Ποτήριον και ό,τι υπήρχε μέσα στο Άγιο Ποτήριο, το ύψωσα πάνω και τους είπα, εδώ είναι το σώμα και αίμα Κυρίου. Και το παίρνω και καταλύω. Αμήν. Μάλιστα. Όλα τα μικρόβια που ήταν μέσα, όλες οι λίγες που ήταν μέσα, ναι, όλες πήγανε μαζί μου κάτω. Μάλιστα. Μαζί με το σώμα και αίμα Κυρίου. Και βέβαια, όλοι εκεί τα ζάνιγερο σπουδαστές βέβαια και οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι, επερίμεναν ότι κάτι θα πάθω, ναι, θα αρρωστήσω, θα πεθάνω. Ναι. Διότι κατέλησα όλο το Άγιο Ποτήρι, ό,τι υπήρχε μέσα, ό,τι επερίστευε, καταλαβαίνετε, να κοινωνήσει κανείς 400 άτομα. Μάλιστα. Και ειδού, αγαπητέ Παναγιώτη, ναι, ύστερα από τόσα χρόνια είμαι εδώ ζωντανός. Αμήν. Και συνεχίζω το έργο του Χριστού. Αυτό βέβαια είναι ένα από τα πολλά θαύματα. Και επειδή γίνεται λόγος τώρα, αυτή τη στιγμή, για την πανδημία του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, μάλιστα, υπάρχουν μερικοί δικοί μας και επίσκοποι και πρεσβύτεροι και κόσμος που φοβούνται, μάλιστα, ότι τάχα με την ίδια κοινωνία θα μπορέσουν
να πάρουν τέλος πάντων την ασθένεια αυτή. Και εγώ σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Αμήν. Γίνεται το, αυτό το μεγάλο θαύμα. Διότι λέμε ότι η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας. Αμήν. Η Θεία Κοινωνία, το σώμα και αίμα Κυρίου, μας δίνει ζωή. Μάλιστα. Και αυτό είναι το μυστικό που πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε και να μην φοβόμαστε. Ο Σατανάς βέβαια επεμβαίνει και μας βάζει διάφορους πειρασμούς στο κεφάλι μας ότι τάχα μπορούμε να πάρουμε τον κορονοϊό από τη Θεία Κοινωνία. Μάλιστα. Γι' αυτό συστήνω σε όλους άφοβα να πλησιάζουν το ποτήριο και να κοινωνούν του αίματος και του σώματος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που είναι πραγματικά αθάνατο. Αμήν. Και αιώνιο. Αμήν. Και μας ανασταίνει από όλες τις αμαρτίες μας και τους πειρασμούς μας. Αμήν. Έχω βέβαια πολλά θαύματα να σας πω, αλλά για την ώρα ας σταθούμε μέχρι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, που μας κάνατε αυτή την τιμή. Επίσης, ελπίζω πάρα πολύ σύντομα με όλους τους φίλους μας από το YouTube, από το Facebook και από όλες τις πλατφόρμες να μπορούμε να μαζέψουμε όλα τα χρήματα για να τελειώσουμε και τη δεύτερη εκκλησία του Αγίου Μακαρίου και του Αγίου Λουκά του Γιατρού, που είναι η τρίτη μας η εκκλησία. Μάλιστα. Εύχομαι οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να τελειώσουμε τους ναούς μας αυτούς, να τους εγκαινιάσουμε προς δόξαν Θεού. Αμήν. Εμείς είμαστε απλοί διάκονοι. Αμήν. Διακονούμε και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους ανθρώπους μας με πολύ αγάπη και ο Θεός στέλνει το Άγιο Πνεύμα και μας καθοδηγεί. Αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και πάλι. Την ευλογία σας. Ο Θεός εν το μέσο ημών. Αμήν. As you can see, these beautiful Archbishop and all the bishops and the clergy in Kenya, they're trying to promote orthodoxy to the whole of Kenya. 150 churches he's built, okay? And to think that we have the blessing to be part of this amazing journey. So please, let's get together and help our brothers and sisters in Kenya. Thank you all, and like a worthless sinner that I am, I pray for you morning and night. Take care.